Πέστε μας λίγο τι έγινε χθες στην Επιτροπή με τη συζήτηση για τους κατοίκους της, του Κάτω Πύργου. Υπήρχε μια συζήτηση για να δοθούν περαιτέρω κίνητρα, πώς ζητούν, λόγω της κατάστασης που επικρατεί εκεί και της διέλευσης από τα κατεχόμενα της μεγάλης απόστασης. Αντιδράσατε εσείς, τους προσβάλλατε με κάποιον τρόπο? Μόνο να μ' απασχεί κάποιος με ψυχοδιανοητικό νόσημα θα θεωρήσει ότι αυτά που είπα ήταν προσβλητικά. Για ποιον το λέτε, για τον κύριο Μιλωνά? Γιατί αυτός είπε ότι είναι προσβλητικά. Κύριε, εγώ απαντώ στην ερώτηση όπως θέλω εγώ. Ναι, και εγώ ζητώ να... Όχι, εγώ κάνω συντονισμό και ρωτώ. Να μου πείτε για ποιον το λέτε. Είπα και δεν παραλαμβάνω. Ναι, όταν κάποιος πάσχει με ψυχοδιανοητικά νοσήματα, μπορεί να ερμηνεύσει αυτά που είχα πει. Είναι πολύ βαρύ αυτό που λέτε τώρα όμως. Είναι πολύ βαρύ. Πρέπει να διευκρινίσετε. Κύριε Σοκράτους. Ναι, κύριε Θεμιστόκλη. Έναν-ένα. Στο ένα. Ζήτησαν οι κάτοικοι της περιοχής, οι τελειοφοιτοί μαθητές του σχολείου εκεί στον πύργο, να εισάγονται στα πανεπιστήμια τα δημόσια χωρίς εξετάσεις. Εγώ τους επρότεινα ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει. Ο τρόπος ο μοναδικός που μπορεί να γίνει είναι να ενταχθούν στις ειδικές κατηγορίες παθόντων που μπαίνουν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο ΔΕΠΑΚ, πότε, όταν ένας μαθητής τελειόφυτος πάρει το 80% της βαθμολογίας του τελευταίου που εισήχθη με τις πανκύπριες εξετάσεις. Ναι. Αυτό ήταν το ένα. Το δεύτερο, ζήτησαν οι άνθρωποι αυτοί να λάβει την ευθύνη της ασφάλειας τους η κυβέρνηση, το Υπουργείο Παιδείας συγκεκριμένα, έτσι ώστε όταν θα διέρχονται μέσα από τα κατεχόμενα για να πάρει στη Λευκοσία, να υπάρχει κάποιος υπεύθυνος να αναζητήσουν τις ευθύνες από αυτόν για την ασφάλειά τους. Εγώ τους είπα ότι αυτό το πράγμα δεν είναι δυνατόν να γίνει, διότι στα κατεχόμενα κουμάντων κάνουν οι Τούρκοι. Και όποιος θέλει να περάσει στα κατεχόμενα ή να πάει στα κατεχόμενα ή να διαμένει στα κατεχόμενα ή να περάσει για να πάει στη Λευκοσία, η ευθύνη της ασφάλειας του είναι αποκλειστικά δική του. Ναι. Και στην περίπτωση κατά την οποία είναι ανήλικος μαθητής, τότε η ευθύνη δεν βαραίνει των Υπουργών Παιδείας, των κύριων Προδρόμου. Η ευθύνη βαραίνει τον γονέα ή τον κηδεμόναν του. Αυτά είχα πει εχθές και αυτά είναι. Έτσι το είπατε. Γιατί θεωρήσαμε ότι τους προσβάλλατε τότε? Ποιος θεώρησε ότι τους προσέβαλε? Αναφέρθηκαν σε χαρακτηρισμούς. Έγιναν δηλώσεις από τον κύριο Μιλωνά. Το είδατε? Δεν θα πάρετε. Ο κύριος Μιλωνάς έχει και που του φταίουν τα ρούχα του. Όταν δεν βρίσκει κάποιον να μαλώσει, μαλώνει με τον εαυτό του. Αλλά να πάρετε τα πρακτικά. Τι είχατε προηγούμενα προσωπικά? Ακούστε με, κύριε Σοκράτου. Ναι. Ζήτησα σήμερα τα πρακτικά και πολύ ευχαρίστως να σας τα στείλω για να καταλάβετε ότι είναι περιόνου σκιάς. Οι άνθρωποι σκιαμαχούν, προσπαθούν να καλύψουν τη γύμνια τους για την υπόθεση της περιβόητης κυρίας Ξάνθου. Μη έχοντας επιχειρήματα, προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα κουρνιακτό για να καλυφθούν μέσα σε αυτήν. Αφήστε τα στην Επιτροπή Διοντολογίας αυτά να τα κρίνει. Αυτός είναι ο ρόλος της. Να τα κρίνει η Επιτροπή Διοντολογίας, να συνέλθει, να τα κρίνει, να αποφασίσει. Ναι. Είναι δικαίωμά της. Και το ξαναείπα, προσπαθώ να τους βοηθήσω, διότι είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται ο κανόνας διοντολογίας. Ναι. Και θα πρέπει να είναι πολύ, πολύ προσεκτική. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Μάλιστα. Άρα, για να ξεκαθαρίσουμε, μην πάτε πάλι στο θέμα με την κυρία Ξάνθου. Σε ό,τι αφορά τους κατοίκους του Κάτω Πύργου. Ούτε μειωτικά αναφερθήκατε, λέτε, ούτε προσβλητικά απέναντί τους. Σε καμία περίπτωση, αγαπητέ μου. Ναι. Γενικότερα, για τους κατοίκους εκείνης της περιοχής. Πρώτον, θα μπορούσαμε να τους πληρώνουμε ως κράτος το ηλεκτρικό τους ρεύμα. Ναι. Θα μπορούσαμε να τους απαλλάξουμε από τις φορολογίες των επιχειρήσεων τους. Θα μπορούσαμε να μειώσουμε το ΦΠΑ των επιχειρήσεων. Θα μπορούσαμε να τους δώσουμε άλλα πολύ σοβαρά κίνητρα. Δεν μπορεί όμως να αποτελεί απέτηση ότι την ευθύνη διέλευσης από τα κατεχόμενα θα την έχει κάποιος υπουργός, κάποιος διευθυντής.
Δεν κάνει κουμάντων η Κυπριακή Δημοκρατία στα κατεχόμενα. Ναι. Κουμάντων κάνουν οι Τούρκοι. Πώς δεν το κάνουμε δηλαδή. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, οι άνθρωποι αυτοί αναγκάζονται να κάνουν τη διαδρομή για να μην ταξιδεύουν 4 και 4,5 ώρες για να πάνε στις δουλειές τους, το ξέρετε. Ναι, επειδή αναγκάζονται σημαίνει ότι κάποιος που πολιτικός προϊστάμενος κάποιου υπουργείου θα πρέπει συζήτηση να υπογράψει ότι θέλει την ευθύνη. Συζήτηση γινόταν, κύριε, ότι πρέπει να υπογράψει ότι θα έχει την ευθύνη για κάτι που δεν έχει καμία εξουσία. Ναι, το συζητήσατε, εσύ το απορρίψατε. Το να βάζεις μια πρόταση κάτω σημαίνει ότι απαιτείται μια συζήτηση για να καταλήξετε συλλογικά σε ένα συμπέρασμα ή και με τις διαφωνίες. Δικαίωμά μου να το απορρίψω. Ωραία, δικαίωμά σας, σαφώς. Αλλά σας λέω ότι ο τρόπος με τον οποίο λένε οι συνάδελφοί σας ότι διατυπώθηκε προσβάλλει τους κατοίκους. Και είχε και ανακοίνωση σήμερα ο κοινοτάρχης για αυτό το θέμα. Δεν ξέρω αν την είδατε. Όχι, δεν την έχω δει. Καμία ανακοίνωση. Αλλά η ουσία δεν πρόκειται να αλλάξει η άποψή μου. Για τη θέση που έχω πάρει, κύριε Σοκράτη. Μα δεν σας ζητώ αυτό. Εγώ σας ρώτησα κάτι πολύ συγκεκριμένο. Όχι, πρέπει να εξηγούμαστε σαν καλοί κύριοι. Ναι, βέβαια. Η άποψή μου είναι ότι όσοι πηγαίνουν στα κατεχόμενα, όσοι περνούν μέσα από κατεχόμενα, η ευθύνη για την προσωπική τους ασφάλεια είναι δική τους. Ναι. Επί δύο κινδύνο πηγαίνουν στα κατεχόμενα. Στην περίπτωση αυτή όμως δεν είναι επιλογή τους, αναγκάζονται. Δηλαδή, ούτε για καζίνο πάνε, ούτε για να ψωνίσουν πάνε. Αναγκάζονται. Και να επιτεθεί ένας Τούρκος, φέρει ευθύνη η αστυνομία της Δεν σας είπα αυτό για το θέμα της ευθύνης. Το πώς αναγκάζονται να ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι και το ξέρετε. Είπαμε να τους συστηρίξουμε. Ωραία. Σας έχω πει 10 τρόπους. Ωραία. Εδώ δίνουμε ηλεκτρικό ρεύμα δωρεάν. Ακούστε με. Ναι. Δίνουμε ηλεκτρικό ρεύμα δωρεάν στα κατεχόμενα. Να τους δώσουμε και αυτούς. Μάλιστα. Που είναι δικοί μας άνθρωποι. Σας ευχαριστώ. Που είναι μια περιοχή η οποία πράγματι χρειάζεται στήριξη. Αν θέλουμε εκεί να έχουμε καθηγητές δασκάλους καλούς, να δώσουμε επίδομα διαμονής. Ωραία. Σας ευχαριστώ. Το άλλο που λέτε για διέλευση δεν στέκει. Μάλιστα. Δεν στέκει, κύριε. Δεν το λέω εγώ, οι συνάδελφοί σας το πάνε. Σας ευχαριστώ, κύριε Θεμιστοκλέους. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Yeah. Πάμε να συζητήσουμε και με τον αντιπρόεδρο της Επιτροπής Παιδείας, ο κύριος Χρήστος Σαββίδης από πλευράς Δημοκρατικού Κόμματος. Είναι μαζί του και ο Ανδρέας Αποστόλου, βουλευτής της ΕΔΕΚ. Να τους καλωσορίσουμε και τους δύο. Καλό μεσημέρι, κύριε.